Ομολογώ πως για την αποψινή συνέντευξη έβαλα λιτούς και δεμένους για να με βοηθήσουν. Ομολογώ πως την κυνήγησα πάρα πολύ. Ομολογώ πως την ήθελα πάρα πολύ και την ήθελα διότι ο αποψινός καλεσμένος δεν μιλάει με ψεύτικα λόγια. Δημοσιοσχετίστηκα απέναντίας, επιλέγει τις λέξεις, τις κουβέντες εκείνες που πονάνε, που σε τσακίζουν, σε προβληματίζουν, σε ακουμπούν. Έτσι είναι, ένας είναι, αυτός είναι ο Αχιλλέας ο Μπέος, τον οποίον με μεγάλη χαρά τον καλησπέριζω στο Τσίπας Radio. Κύριε Δημάρχε, καλησπέρα. Πάμε εμένα πήρε τηλέφωνο, αδερφέ, καλησπέρα. Άμα είναι να μιλάς τόσο πολύ, δεν χρειάζεται τόσα λόγια να πεις. Σας αρέσει να σας... Για τον πρόλογό σου. Ναι, να σας αποκαλούν Δήμαρχε ή Πρόεδρε. Στην όμορφη Πάτρα, υγεία και οικογενειακή ευτυχία να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο. Όταν ακούτε τη λέξη Πάτρα, το πρώτο που σας έρχεται στο μυαλό είναι Παναχαϊκή ή ο κομμουνιστής δήμαρχος? Όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση, Η Πάτρα είναι μια ωραία, μια πολύ όμορφη πόλη, έχει πολλά ενδιαφέροντα και συνδέεται ποδοσφαιρικά και με την Παναχαϊκή, ιστορικά θα έλεγα. Σε ό,τι αφορά την Παναχαϊκή, διαχέεται από σώμα σε στόμα μια φήμη που λέει πως ακούγοντας ότι η φετινή ομάδα έχει δαπανίσει ένα ποσό γύρω στο 1 εκατομμύριο, εσείς γελάσατε και είπατε ότι εγώ με τα μισά λεφτά πήρα την άνοδο. Ισχύει η φήμη αυτή? Όχι, δεν, εγώ ποτέ δεν γέλασα, ναι. Και ποτέ δεν, δεν θα ήθελα και δεν μου επιτρέπεται να κριτικάρω και να ασχοληθώ με έναν επιχειρηματία ο οποίος είτε έβαλε 1 ευρώ είτε 1 εκατομμύριο είτε 2 είναι άξιος συγχαρητηρίων, γιατί τέτοιες εποχές δεν υπάρχουν και πολλοί κόσμοι ξέρετε να βάζει λεφτά. Ναι. Τώρα το πόσα έβαλε και πόσα θα ανέβασα εγώ την ομάδα είναι κάτι το διαφορετικό. Εγώ είχα σχολιάσει αρνητικά την εποχή που ήταν ο Κατσουράνης στην ομάδα. Ναι. Με όλο αυτό το επιτελείο που υπήρχε εκεί και τι budget είχαν και τι λεφτά χαλάγανε. Και είχα κάνει σύγκριση τότε την δικιά μου ομάδα το Βόλο που από ό,τι ήξερα είχε το, τουλάχιστον το 60-70% πιο μικρό budget από την ομάδα της Παναχαϊκής και πήρε σαν τρένο την άνοδο, αν θυμάστε. Τι έφταξε και τότε η Παναχαϊκή που παρότι είχε μεγαλύτερο budget τελικά δεν πήρε, ενώ εσείς πήρατε την άνοδο. Ρόλο το budget. Παίζουν πολλά άλλα πράγματα. Ναι. Ρόλο σε μια ομάδα. Η οργάνωση, το πώς να λειτουργεί και η ποιότητα των παιχτών φυσικά, έτσι. Ναι. Για την φετινή ομάδα... Δεν παίζει καθόλου ρόλο, γιατί μπορεί να πάρεις έναν παίχτη με 10 ευρώ και τον αντίστοιχο παίχτη να τον βρεις με 5. Σωστός. Για την φετινή Παναχαϊκή έχετε άποψη, διότι ακούγεται και φημολογείται και ότι είναι στα φαβορή για να επιστρέψει στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαιρού. Έχετε κάποια άποψη? Είναι, όπως είπα, μια ιστορική ομάδα, έχει κόσμο. Δεν την έχω παρακολουθήσει, να σας πω την αλήθεια, αλλά το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο έχει πολλές συγκινήσεις. Ναι. Και στην προκειμένη περίπτωση αυτός που θα βγει, έτσι πιστεύω εγώ, θα είναι αυτός που θα έχει τα λιγότερα διοικητικά και οικονομικά προβλήματα και την καλύτερη οργάνωση. Στην Πάτρα κυκλοφορεί και άλλη μια φήμη, παλιότερη αυτή, που λέει ότι στο παρελθόν, πριν η Παναχαϊκή πάει στα χέρια του Αλέξη του Κούγια, είχατε σκεφτεί να την πάρετε και να την ενώσετε με δεν την Θιέλα Πατρών? Είχα ενδιαφέρον, αλλά με μόνο φήμες μου. Λες, εγώ δεν ασχολούμαι με φήμες. Ναι. Ασχολούμαι με γεγονότα. Άρα είναι γεγονός αυτό. Είχα εκδηλώσει ενδιαφέρον, αλλά δυστυχώς τότε ο κύριος Μακρύς επέλεξε την... δεν ξέρω για ποιο λόγο, έπαιξε σημαντικό ρόλο βέβαια και ο Γεωργάτος τότε ο Γρηγόρης, ναι, και ο κύριος Λουκόπουλος, αλλά η ιστορία δυστυχώς δεν τους δικαίωσε για τις τρικλοποδιές που βάλανε τότε, γιατί εάν πραγματικά τότε εν τέλει είχα ασχοληθεί με την Παναχαϊκή, γνωρίζετε πολύ καλά που θα ήταν τώρα η Παναχαϊκή και τι ρόλο θα έπαιζε στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Και εγώ το πιστεύω. Στο μέλλον, αν οι συνθήκες είναι κατάλληλες, μιας και έχετε ρίξει ήδη την βόμβα ότι πουλάτε την ομάδα σας στον Βόλο σε ισπανικό φάουντ, μπορεί να ξαναυπάρξει πιθανότητα να εμπλακείτε? Όχι, καμία σχέση. Εγώ αποχωρώ από το ποδόσφαιρο. Α, με έχει κερδίσει πλέον η πόλη μου. Τα τοπικά της ευρύτερης κοινωνίας, τα προβλήματα και αυτά έχω αγκαλιάσει τον κόσμο, την κοινωνία εδώ και την πόλη μου.
μου και το ίδιο αντιστρέφονται και όλοι με έχουν αγκαλιάσει και εμένα. Δηλαδή οι προσπάθειες που κάνουμε εδώ σε αυτή την πόλη έχουν αναγνωριστεί από τον κόσμο και μας δίνει δύναμη να προχωρήσουμε. Κύριε Δήμαρχε, παλιότερα είχατε χαρακτηρίσει τον Δήμαρχο Πατρίων, τον Κώστα τον Πελετίδη, κομμουνιστή Κοπρίτη. Τώρα που ξαναβλέπετε. Όχι, δεν το θυμάμαι αν τον είχα χαρακτηρίσει έτσι. Ναι. Κοπρίτες έχω χαρακτηρίσει πολιτικούς, απατεώνες. Ναι, ναι. Και δεν το κρύβω, αυτή παραμένει η θέση μου, αυτή να ξέρετε. Σε ό,τι αφορά τους πολιτικούς που επί χρόνια βρίσκουν κάποιο τρόπο να ασχολούνται και να χρησιμοποιούν πράγματα. Τέλος πάντων, εγώ είμαι άλλης νοοτροπίας και άλλης λογικής. Γιατί δεν αισθάνομαι τον εαυτό μου πολιτικό. Την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη που ακούγεται ότι μάλλον θα πάει σε σκληρότερα μέτρα, καλώς θα το κάνει, αν το κάνει ή κακώς, διότι ο κόσμος δεν δείχνει άλλο. Ο κύριος Μητσοτάκης δείχνει ότι αυτή τη στιγμή έχει κάνει πάρα πολλά θετικά βήματα. Δυστυχώς δεν ή ευτυχώς δεν μπορεί να αποφασίζει μόνος του σε ένα τέτοιο λεπτό θέμα. Γιατί απλά έχει να κάνει με την υγεία και ως εκ τούτου ακολουθεί αυτά που θα του πούνε οι λοιμοξιολόγοι και οι ειδικοί. Ως εκ τούτου λοιπόν πρέπει όλοι εμείς να συμβάλλουμε γι' αυτό. Θα ζητήσω συγγνώμη. Ναι. Καλό σας βράδυ, αλλά έχω ένα σημαντικό τηλέφωνο στην άλλη γραμμή. Να είστε καλά κύριε Μπέο, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, υγεία. Chipas Radio.